Λοιπόν, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία κάνουν λόγο για μια ακόμη άθλια σπέκουλα από την πλευρά τη κυβέρνηση, η οποία όμω πνέει τα λίστια, καθώ σε λίγε μέρε οι πολίτε θα δώσουν την απάντησή του. Επί τη ουσία, η Νέα Δημοκρατία θυμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκη αυτό που είπε το μεσημέρι είναι για ένα μοντέλο εργασία διαφορετικό. Ε, δεν αναφέρθηκε σε ε, ημέρες εργασίας, δεν, εφ, δεν, αναφέρθηκε δηλαδή σε 7 εφταή, εφταήμερο εργασίας, αναφέρθηκε σε μοντέλο λειτουργίας. Τι σημαίνει αυτό. Σύμφωνα με το μοντέλο της εταιρεία Παπαστράτος, το οποίο επικαλείται η Νέα Δημοκρατία και είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει υπογράψει, έχει επιβραβεύσει η κυβέρνηση, η κυρία Χτιόγλου συγκεκριμένα, Υπουργό Εργασίας, μεταξύ της εταιρεία Παπαστράτος και των εργαζομένων τη, υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασία που βασίζεται σε καινούριο μοντέλο το οποίο έχει 7ήμερη λειτουργία. Εδώ είναι η διαφορά των λέξεων, δηλαδή λειτουργία και εργασία. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλαβαίνει ο κόσμο. Σημαίνει ότι το εργοστάσιο θα λειτουργεί 24 ώρε το 24ωρο, 7 μέρε την εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι όμω θα εργάζονται με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών λιγότερε ώρε την εβδομάδα από ότι το 40ωρο. Δηλαδή το 5840 που ξέρουμε όλοι. Και για την ακρίβεια θα είναι 37,3 ώρες την εβδομάδα. Κερδίζοντα και μία μέρα ρεπό. Σε αυτά τα μοντέλα μοντέλα λειτουργία αναφερόταν ο κύριο Μητσοτάκη όταν έλεγε ότι έρχονται νέα συστήματα εργασία με βάση την αλλαγή του συστήματο παραγωγή και των νέων αναγκών. Τώρα που έχουν μπει πια οι μηχανέ και η ψηφιοποίηση στη ζωή μα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το ξέρει όλο ο κόσμο, όπω λένε χαρακτηριστικά Αλιάνα, το ξέρει και η αγορά εργασία, το ξέρουν και οι επιχειρηματίε. Αυτός που δεν το ξέρει και σπεκουλάρει είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπ.